αξιότιμη κύριοι υποψήφοι δήμαρχοι, εκπρόσωποι ΜΜΕ, αγαπητά μέλη. Με ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζουμε στην ανοιχτή συνεδρίαση, η οποία πραγματοποιείται στα πλαίσια της τακτικής γενικής συνέλευσης του Οργανισμού Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης Λουτρακίου. Παρακαλώ τον πρόεδρο του ΕΦΤΟ, κ. Σπύρο Καραβούλη, να έρθει στο βήμα για ένα χαιρετισμό. Αξιότιμοι υποψήφοι δήμαρχοι και δημοτικοί σύμβουλοι, αγαπητά μέλη του ΕΛΤΙΟ, κύριοι εκπρόσωποι των ΜΜΕ, αγαπητές κυρίες και κύριοι, εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού θα ήθελα να σε ευχαριστήσω για την παρουσία σας στη σημερινή εκδήλωση, η οποία έχει ως σκοπό την ανάδειξη της προτεραιότητας που πρέπει να δοθεί στον τουρισμό τόσο από τους επιχειρηματίες, παράγοντες και φορείς του τουρισμού, όσο και από την επόμενη Δημοτική Αρχή. Στα πλαίσια αυτά, το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού απίθυνε πρόσκληση σε όλους τους υποψηφίους δημάτους να παραστούν στα πλαίσια της ανοιχτής συνεδρίας της σημερινής Γενικής Συνέλευσης του ΕΛΤΙΟ και να αναπτύξουν τις θέσεις και τα προγράμματα των παρατάξεών τους σε κέρια θέματα που αφορούν τον τουρισμό στον τόπο μας. Ολοκληρώνοντας την πρώτη τριετία λειτουργίας από την ίδρυση του ΕΛΤΙΟ το καλοκαίρι του 2011, έχουμε ολοκληρώσει και το δικό μας απολογισμό. Στο διάστημα αυτό, ο Τουριστικός Οργανισμός Λουτρακίου οργάνωσε τη δομή και τη λειτουργία του, εδραιώθηκε στη συνείδηση των τουριστικών παραγόντων και παρήγαγε σημαντικό έργο στα πλαίσια πάντα των πολύ περιορισμένων μέσων που διέθετε για την επίτευξη των καταστατικών στόχων του και του κοινού οράματος της διεθνούς προβολής και ανάδειξης του προορισμού μας. Στην πρώτη θητεία της λειτουργίας του, ο ΕΛΤΙΟ ενέγραψε πάνω από 130 ενεργά μέλη, επιχειρήσεις, ξενοδοχεία, επισητιστικά, συλλόγους και οργανισμούς και αποτέλεσε τον εταίρο του Δήμου σε θέματα τουριστικής προβολής και ανάπτυξης. Ειδικότερα ανάπτυξε μέσα προβολής του οργανισμού, όπως την εξειδικευμένη τουριστική ιστοσελίδα visitlutraki.com, την αντίστοιχη σελίδα στο Facebook, διαφημιστικά έδειπα και flyers, τουριστικούς χάρτες, διοργάνωσε ταξίδια τουριστικών πρακτόρων και δημοσιογράφων από διάφορες χώρες όπως Αμερική, Αυστρία, Γερμανία, Ρωσία, Τουρκία, Ρουμανία, Γαλλία και άλλα, διοργάνωσε και συμμετείχε σε τουριστικές ημερίδες, συναντήσεις με επιμελητήρια και συνέδρια εκπροσωπώντας και προβάλλοντας τον προορισμό, υποστήριξε ενεργά δεκάδες πολιτιστικές, εκπαιδευτικές, αθλητικές και άλλες διοργανώσεις που έλαβαν χώρα στο Δήμο, συμμετείχε σε τουριστικές εκθέσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, σε Ρωσία, Αυστρία, Σουηδία και Γερμανία, αποτέλεσε τον επίσημο συνεργάτη τουριστικών υπηρεσιών του φετινού Ράλι Ακρόπολης, έλαβε πρωτοβουλίες για την αξιοποίηση του Δημοτικού Κολυμπητηρίου, πρόβαλε σε εθνικό και διεθνές επίπεδο το Λουτράκι Θέρμαλ Σπα, συνέβαλε στη σύνταξη του τουριστικού σχεδιασμού του Δήμου και της τουριστικής Λουτρακίου, πρόβαλε τα τοπικά προϊόντα, συμμετείχε στη λειτουργία των InfoKiosks στον Ιστμό και στην είσοδο του Ράλι Ακρόπολης, συμμετείχε με περίπτερο κάθε χρόνο στην έκθεση Κορυφαία και πολλές ακόμη ενέργειες προβολής και διαφήμισης, οι οποίες αποτυπώνονται αναλυτικά στον απολογισμό της πρώτης τριετίας του οργανισμού. Σίγουρα υπάρχουν πολλά ακόμη που πρέπει να γίνουν. Πιστεύουμε όμως ότι κάναμε ένα καλό ξεκίνημα. Το σημαντικότερο όλων είναι πως όλα αυτά τα πετύχαμε μέσα από συνεργασίες, εθελοντική προσπάθεια και με ελάχιστα οικονομικά μέσα, δεδομένου ότι η ίδρυση και η λειτουργία του ΕΛΤΙΟ συνέπεσε με την κορύφωση της οικονομικής κρίσης της χώρας μας και το σταδιακό περιορισμό ή και το μετρησμό των κονδυλίων που μπορούσαν να διατηρηθούν για τουριστική προβολή. Για όσα ως τώρα πετύχαμε, οφείλω από τη θέση μου να ευχαριστήσω θερμά και να συγχαρώ τα στελέχη και τους εθελοντές, τα μέλη του οργανισμού, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, την Περιφέρεια Πελοποννήσου, το Δήμο, την Τουριστική Λουτρακίου, τους χορηγούς μας, καθώς και όλους όσους με τη διαρκή τους υποστήριξη και συνεργασία κατέστησαν εφικτή αυτή την προσπάθεια. Ο ΕΛΤΙΟ αποτέλεσε ουσιαστικά τη μετεξέλιξη της Τουριστικής Επιτροπής που λειτουργούσε στους κόλπους της πρώην ΔΕΤΑΛ και νυν Τουριστικής Λουτρακίου ήδη από το 2000. Αναβαθμίζοντας τη λειτουργία της και την υπόστασή της από μια απλή επιτροπή σε έναν αυτόνομο πολυσυλλεκτικό οργανισμό με μακροχρόνιο πλάνο, σχεδιασμό και τεχνοκρατική αντίληψη, αλλά παράλληλα αποστασιοποιημένο από μικροπολιτικές σκοπιμότητες. Και πραγματικά, ο ΕΛΤΙΟ κατάφερε να έχει σε ισότιμη βάση, στο ίδιο τραπέζι,
το σύνολο των φορέων και επιχειρήσεων με το Δήμο για τη διαχείριση και παραγωγική αντιμετώπιση κοινών θεμάτων τουριστικής σημασίας. Ο LTO αποτελεί υπόδειγμα οργανισμού διαχείρισης προορισμού, του οποίου ο σχεδιασμός, η δομή, η λειτουργία έχει πανελλαδική και όχι μόνο αναγνώριση, μοντέλο το οποίο έχουν γίνει πολλές προσπάθειες αντιγραφής του. Δυστυχώς ο τουρισμός στον τόπο μας περνάει εδώ και αρκετά μεγάλο διάστημα τη δική του κρίση. Πολλές φορές, σαν οργανισμός τουριστικής προβολής, αντιμετωπίσαμε το πρόβλημα του να προσπαθούμε να προωθήσουμε έναν τουριστικό προορισμό σε πτώση. Πράγμα αρκετά οξύμωνο. Ξεναγώντας ξένους δημοσιογράφους και πράκτορες σε μια πόλη με αρκετά ξενοδοχεία και καταστήματα κλειστά, κλειστά εργοστάσια διάλωσης και βασικές τουριστικές εγκαταστάσεις να υπολειτουργούν. Φυσικά, όπως οφείλαμε και σε συνεργασία πάντα με το Δήμο, κάναμε διαρκείς προσπάθειες αναστροφής αυτής της αρνητικής εικόνας, πράγμα που πιστεύουμε ότι πετύχαμε σε σημαντικό βαθμό. Οι λόγοι και οι αιτίες της κρίσης αυτής είναι σίγουρα πολλοί. Και δεν έχει ιδιαίτερο νόημα να αναλυθούμε στην ανάλυση τους, η οποία αναπόφευκτα θα προκαλέσει έναν ακόμα κύκλο στήρας αντιπαράθεσης και αμοιβαίας μετάθεσης ευθυνών, χωρίς να συνεισφέρει σε καμία περίπτωση στην τουριστική ανάκαμψη, που είναι και το ζητούμενο. Σίγουρα η κρίση οδήγησε τους πάντες, είτε πολιτικούς, είτε επαγγελματίες, είτε πολίτες, να κάνουν την αυτοκριτική τους και να αναθεωρήσουν τις απόψεις τους. Το βέβαιο είναι ότι πλέον δεν υπάρχουν περιθώρια για πειραματισμούς, αστοχίες και αντιπαραθέσεις στο ζήτημα της τουριστικής ανάκαμψης του τόπου μας. Επιθυμούμε λοιπόν να εστιάσουμε στο τι μέλη γενέστε, τουλάχιστον αυτό που μπορούμε ως προορισμός να επηρεάσουμε. Η τουριστική ανάπτυξη μπορεί να έρθει μόνο μέσα από κοινές προσπάθειες των επιχειρηματιών του τουρισμού, των φορέων, των ιδίων των δημοτών, αλλά πάνω απ' όλα του Δήμου, ο οποίος φέρει και το μεγαλύτερο μέρος της ευθύνης της ανάπτυξης του τουριστικού μας προϊόντος. Και στο σημείο αυτό, είναι υποχρέωση του LTO να συνεργαστεί με την εκάστοτε δημοτική αρχή για την επίτευξη των κοινών στόχων. Οι ευκαιρίες υπάρχουν μπροστά μας. Ο τουρισμός, η βαριά βιομηχανία της χώρας μας, παρουσιάζει σημαντική ανάκαμψη, δημιουργώντας αισιοδοξία. Έγκυρες προβλέψεις μιλάνε για απογείωση του ελληνικού τουρισμού την επόμενη δεκαετία. Η Πελοπόννησος ειδικότερα, ως τουριστικός προορισμός, σημειώνει σημαντική άνοδο με βελτίωση των υποδομών, του οδικού δικτύου, των αεροδρομίων και του επιθετικού μάρκετινγκ μέσα από το πολύ επιτυχημένο μπραντ της μυθικής Πελοποννήσου, πύλη της οποίας είναι ο Δήμος μας. Η πρόκληση λοιπόν είναι αν ο Δήμος του Τρακίου, Περαχώρας, Αγίων Θεοδόρων θα αποτελέσει στο άμεσο μέλλον ενεργό κομμάτι αυτών των εξελίξεων, διατηρώντας την ηγετική του θέση ανάμεσα στους αναπτυσσόμενους τουριστικούς προορισμούς του Πελοποννήσου ή απλά θα παρακολουθεί τις εξελίξεις και τους άλλους προορισμούς να τον ξεπερνούν. Σίγουρα διαθέτουμε τις υποδομές και τους φυσικούς πόρους ώστε να ξαναδώσουμε στο Λουτράκι και σε όλες τις περιοχές του Δήμου μας την έλλειμμα που τους αρμόζει και έχουν στο παρελθόν γνωρίσει. Για να το πετύχουμε αυτό χρειάζεται σκληρή και πάνω απ' όλα συλλογική εργασία, αλλά παράλληλα και γενναίες αποφάσεις και δράσεις από τους δημοτικούς μας άρχοντες και σύσσωμες στις δημοτικές παρατάξεις, δεδομένου ότι ο τουρισμός είναι υπόθεση όλων. Λαμπρό παράδειγμα επιτυχημένης συνεργασίας Δήμου, LTO, ιδιωτικού τομέα και φορέων αποτελεί περίπτωση της διοργάνωσης του Ράλι Ακρόπολης και της πολύ καλής συνεργασίας που είχαμε φέτος, καθώς επίσης και η περίπτωση του Δημοτικού Πολυμητηρίου Λουτρακίου, για το οποίο θα ήθελα να κάνω μια ξεχωριστή αναφορά, σαν υπόδειγμα επιτυχημένης συνεργασίας. Ειδικότερα, το Δημοτικό Συμβούλιο στις αρχές του 2003 ομόφωνα ενέκρινε την έναρξη και χρηματοδότηση της λειτουργίας του, καθώς και το σχετικό οργανισμό λειτουργίας, αποσωπώντας έτσι κάθε ενδεχόμενο απαξίωση της σημαντικής αυτής υποδομής του Δήμου μας. Το κολυμπητήριο σε ένα μόλις χρόνο λειτουργίας συνεργάζεται με 10 περίπου διαφορετικά τουριστικά γραφεία της Ελλάδας και του εξωτερικού και πολλά ξενοδοχεία από τα οποία πραγματοποιεί πληρότητες που αγγίζουν σχεδόν ακόμη και το 65% της δυναμικότητάς του. Κατά τη διάρκεια της τουριστικής περίοδου, οι κρατήσεις που ανέρχονται φέτος σε 35 συνολικά πολυμητικές προετοιμασίες ομάδων από την Ελλάδα και το εξωτερικό, με 850 συνολικά αθλητές και μέσω όρο 10 διανυκτερεύσεων περίπου αναθλητή, που αντιστοιχεί σε 8.500 διανυκτερεύσεις συνολικά, οι οποίες πραγματοποιούνται σε πολλά ξενοδοχεία και τουριστικές μονάδες της περιοχής, και αντίστοιχα παροχή
17.000 γευμάτων σε ξενοδοχεία και επιχειρήσεις εστίασης, πάνω από 700 δρομολόγια με τουριστικά λεωφορεία και πολλά ακόμη έσοδα για τα καταστήματα, αναδεικνύοντας παράλληλα το Δήμο μας ως διεθνή αθλοτουριστικό προορισμό. Και το σπουδαιότερο, οι ομάδες αυτές αποφέρουν παράλληλα έσοδα στο Δήμο μέσω της ενοικίας κολυμπητικών διαδρομών, τα οποία υπερκαλύπτουν τα λειτουργικά έξοδα του κολυμπητηρίου, καθιστώντας την τουριστική, αν μπορούμε να ονομάσουμε, λειτουργία του κολυμπητηρίου για την περίοδο Απριλίου-Οκτωβρίου όχι μόνο βιώσιμη, αλλά και κερδοφόρα για το Δήμο. Ο LTO, σε συνεργασία με τον υπεύθυνο του κολυμπητηρίου καθώς και τον αρμόδιο αντιδήμαρχο τουρισμού, τον κ. Κακούρο, έχει προβάλει και προωθεί σε διαρκή βάση το Δημοτικό Κολυμπητήριο, το οποίο, εφόσον ολοκληρωθεί κατασκευαστικά ο κόμβος και ο περιβάλλον χώρος, ώστε να μπορεί να φιλοξενήσει και μεγάλες πολιτιστικές διοργανώσεις πέρα από προετοιμασίες, θα αποτελέσει πλέον βασικό αναπτυξιακό όχημα για τον τουρισμό του Δήμου. Από την πλευρά του LTO, είμαστε πεπισμένοι πως η ανάδειξη και αξιοποίηση και των υπόλοιπων τουριστικών υποδομών που διαθέτει ο Δήμος και παραμένουν αναξιοποιητές, σε άμεση συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα, τον LTO και την αξιοποίηση ευρωπαϊκών κονδυλίων για τον τουρισμό, μπορεί να βελτιώσει άμεσα την εικόνα και την οικονομική κατάσταση του Δήμου. Κορυφαίο θέμα και προσδοκία όλων παράλληλα αποτελεί η άμεση επίλυση του θέματος με το καζίνο, ένα ζήτημα το οποίο εδώ και μεγάλο διάστημα δυσχεραίνει την οικονομική κατάσταση του Δήμου με πάρα πολλές προεκτάσεις. Ένα ακόμη επίσης σοβαρό θέμα αποτελεί η ανάγκη τακτοποίησης των οικονομικών εκκρεμωτήτων της διοργάνωσης του Ράλι Ακρόπολης, προκειμένου η σπουδαία αυτή διοργάνωση και πάρα πολύ σημαντική για το Λουτράκι να παραμείνει και να συνεχίσει να λαμβάνει χώρα, δεδομένου ότι έχει πλέον ταυτιστεί με την τουριστική ταυτότητα του Λουτράκι. Οι επικείμενες δημοτικές εκλογές αποτελούν μοναδική ευκαιρία να κάνουμε ένα σημαντικό άλμα προς τα εμπρός με όχημα τον τουρισμό, δημιουργώντας ανάπτυξη, νέες θέσεις εργασίας και αισιοδοξία για το μέλλον μας. Τα μέλη του LTO διαθέτουν την τεχνογνωσία, το πλάνο και τα κίνητρα να συνεργαστούν στενά με την κάθε δημοτική αρχή, αλλά και να απαιτήσουν όπου αυτό είναι αναγκαίο για την επίτευξη αυτών των στόχων, με βάση την εκπόνηση ενός ολοκληρωμένου στρατηγικού σχεδίου τουριστικού μάρκετινγκ για την επόμενη πενταετία, τον επανασχεδιασμό της τουριστικής μας εικόνας και πολιτικής για την πραγματοποίηση επενδύσεων στον τουρισμό του τόπου μας. Κλείνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω για μια ακόμη φορά τους υποψήφιους δημάρχους, όσους είναι κοντά μας, για την ανταπόκρισή τους και να ευχηθώ καλή επιτυχία στις επικείμενες εκλογές και πάνω απ' όλα συνεργασία και συνεννόηση, ειδικά για τα θέματα του τουρισμού. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε τον Πρόεδρο. Στα πλαίσια της σημερινής συνεδρίασης, έχουν προσκληθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο του LTO οι υποψήφιοι δημάρχοι για τον Δήμο Λουτρακίου Περαχώρας Αγίων Θεοδώρων, προκειμένου να αναπτύξουν τις θέσεις και το σχεδιασμό της δημοτικής τους παράταξης σε κέρια θέματα τουριστικού ενδιαφέροντος για τον Δήμο μας. Ειδικότερα, το θεματολόγιο συμπεριλαμβάνει τα εξής: ο τουρισμός ως αναπτυξιακή προτεραιότητα στο Δήμο μας, διάθεση κονδυλίων για την τουριστική προβολή και ανάπτυξη, αξιοποίηση υφιστάμενων τουριστικών υποδομών Δήμου, όπως Λουτράκι Θερμασπά, Αλεξάνδριο Συνεδριακό Κέντρο, Δημοτικό Κολυμπητήριο, Πόση Θεραπευτήριο Φυσικά Λουτρά και άλλα. Ανάδειξη και ανάπτυξη τουριστικών περιοχών Δήμου, Διόρυγα Ισθμού, Λίμνη Ιραίου, Πίσια, Άγιοι Θεόδωροι, Σουσάκι κτλ. Διοργάνωση και θεσμοθέτηση εκδηλώσεων για την προσέλκυση τουρισμού όλο τον χρόνο. Συνεργασία Δήμου με LTO και λοιπά θέματα τουριστικής σημασίας. Υπενθυμίζουμε πως ο διαθέσιμος χρόνος για κάθε μιλητή είναι 12 λεπτά το μέγιστο. Καλούμε στο βήμα τον νυν Δήμαρχο Λουτρακίου Αγίου Θεοδώρου Περαχώρας και υποψήφιο με το συνδυασμό Πολίτες Μπροστά, κύριο Κωνσταντίνο Λογοθέτη. Αν μου επιτρέπετε, ο κύριος Λογοθέτης παρέστη στην προηγούμενη κλειστή συνεδρίαση του LTO και μας ενημέρωσε ότι λόγω ανελειμμένης υποχρέωσης που έχει να κάνει με τα εγκαίνια του Εκλογικού Κέντρου στους Αγίους Θεοδόρους δεν θα μπορούσε να παραμείνει, παρακαλώντας και εξουσιοδοτώντας τον Αντιδήμαρχο Τουρισμού, τον κύριο Κακούρο, να απευθύνει από αυτόν έναν χαιρετισμό. Καλησπέρα σε όλους, αγαπητοί υποψήφοι δήμαρχοι, αγαπητοί συνάδελφοι μέλη της LTO, κυρίες και κύριοι,
Θα με συγχωρήσετε γιατί δεν έχω προετοιμαστεί να μιλήσω ως υποψήφιος δήμαρχος. Είχα και πριν καθώς το παρόν όσο αφορά στην προηγούμενη συνεδρίαση. Όμως θα ήθελα, επειδή ήταν ο κύριος λογοθέτης, λόγω των υποχρεώσεων και των εγγενείων στους Αγίους στο Δώρος του Εκκλησιακού μας Κέντρου, πρέπει αυτή τη στιγμή να είναι στους Αγίους στο Δώρος. Όμως θα ήθελα να σας δώσω ένα μικρό δείγμα όσο αφορά το τουριστικό πρόγραμμα που έχουμε εμείς στο μυαλό μας σαν δημοτική παράταξη με τους πολίτες μπροστά. Θέλω να ξεκινήσω και να πω ότι το προϊόν και σε συνεργασία που είχαμε με τον LTO, αλλά και σαν Δήμο του Τραγικού Καραχώρας Αγίων Θοδωρών, πρέπει να πούμε ένα προϊόν που θα έπρεπε να πουλάμε το συνέστημα, την εμπειρία αλλά και την ευγένεια από τον πρώτο πολίτη μέχρι τον τελευταίο πολίτη αυτής της πόλης. Εκεί που επικεντρωθήκαμε περισσότερο και αυτήν την τριετία στην ουσία, ήταν οι νέες τεχνολογίες, η προβολή σε εθνικής εμβέλειας μέσα μαζικής ενημέρωσης, αλλά και οι συνεργασίες οι οποίες μέσω των social media θα μας έφερνε πιο κοντά με ανθρώπους όπως με το εξωτερικό που είναι πιο δύσκολο να ανταποκριθούμε στις σχέσεις μας. Η περιφέρεια, ο Δήμος και στη συνέχεια ο LTO, ο οποίος δημιουργήθηκε τις ημέρες επιδημαρχίας του κυρίου Λογοθέτη, ήταν πολιτική μας απόφαση στο να μην δημιουργήσουμε την Επιτροπή Τουρισμού. Γιατί θεωρούσαμε ότι αυτή η ιδιωτική πρωτοβουλία της LTO, του Τουριστικού Οργανισμού του Τραγικίου, ήταν ένας εκπρόσωπος από κάθε φορέα που εκπροσωπεί τον τουρισμό, άρα θεωρούσαμε ότι εμείς θα έπρεπε να μείνουμε πλάι σε αυτούς τους φορείς, έτσι ώστε να παίξουν ένα καθοριστικό ρόλο οι ειδικοί του τουρισμού, όπως είναι τα μέλη της LTO, οι ξενοδόχοι, οι επισκεπτές, το επιμελητήριο και άλλες μεγάλες εγκαταστάσεις που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στο Δήμο μας. Άρα ήταν μια πολιτική απόφαση στο να συμμετέχουμε, αλλά όχι ως πρόεδρος ο κύριος Δήμαρχος. Κύριε Δήμαρχε, συγγνώμη για τη διακοπή, επειδή υπάρχει μια συγκεκριμένη ατζέντα και δεν θα θέλαμε να εστιάσουμε τόσο σε απολογισμό έργου. Όχι, λέω για το τι θέλουμε να συνεχίσουμε. Λοιπόν, μια ατζέντα, συγγνώμη για τη διακοπή, αλλά περισσότερο να εστιάσουμε στην ατζέντα που έχει δοθεί. Θα το συνεχίσουμε όσο αφορά. Μια δημοτική αρχή, ευχαριστώ. Όσο αφορά, εγώ απλώς να υπενθυμίσω ότι δεν είμαι προετοιμασμένο να μιλήσω σήμερα. Απλώς λέω κάποιες προτάσεις ότι εμείς θα συνεχίσουμε τη συνεργασία μας με τον LTO. Η περιφέρεια και ο Δήμος, λοιπόν, κατ' εμέ δεν υπήρχε η περιφέρεια τόσο έντονη. Η συνεργασία θεωρώ πως θα μπορεί να παίξει έναν μεγαλύτερο και καθοριστικό ρόλο σε αυτήν, στην προβολή του εκάστοτε Δήμου στην περιφέρεια Πελοποννήσου. Αναδείξαμε και θα συνεχίσουμε να αναδεικνύουμε τη συνεργασία με την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση της περιφέρειας Πελοποννήσου, που είναι ο σχολικός τουρισμός. Αναδείξαμε και θα αναδείξουμε πάλι τις ομορφιές του Λουτρακίου όσο αφορά τα σχολεία της περιφέρειας Πελοποννήσου, αλλά και τα σχολεία της περιφέρειας Αττικής. Μία πρόταση που έχω να κάνω και εγώ προσωπικά είναι η σύμπραξη, διοικητικά εννοώ, της διαχείρισης των αθλητικών εγκαταστάσεων. Όπως γνωρίζετε τώρα, αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου ανήκουν στο νομικό πρόσωπο του Προμηθέα και άλλες ανήκουν στην Αντιδημαρχία Αθλητισμού. Αυτό στην πράξη δείχνει ότι δημιουργήθηκαν αρκετά προβλήματα συνεννόησης από έναν σύλλογο της Ελλάδος και ακόμα και του εξωτερικού, έτσι ώστε να καταλήξει σε συμφωνίες για να χρησιμοποιήσει τις αθλητικές εγκαταστάσεις. Άρα θεωρώ ότι η διοικητική σύμπραξη των αθλητικών εγκαταστάσεων θα λύσει γραφειοκρατικά πολλά ζητήματα με την επικοινωνία με όλους αυτούς τους συλλόγους. Θα συμμετέχουμε σε εκθέσεις όπως και κάναμε αυτήν την τριετία, θα συμμετέχουμε σε εκθέσεις όχι όμως σύσσωμοι όλοι οι εκπρόσωποι από το Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά θεωρώ ότι θα πρέπει να υπάρχει ένας εκπρόσωπος του Δήμου του Αγίου Καραχώρας Αγίων Θοδώρων, αλλά και στη συνέχεια με τους ειδικούς. Και σας υπενθυμίζω, σε εκθέσεις που έχουμε πάει, πήρα μαζί μας τον πρόεδρο των ξενοδόχων, τον πρόσωπο του τουριστικού γραφείου. Θεωρώ ότι και στη συνέχεια δεν θα πρέπει ο εκάστοτε δημοτικός σύμβουλος που δεν έχει άμεση επαφή με τον τουρισμό να εκπροσωπεί το Δήμο Λουτρακίου σε εκθέσεις του εξωτερικού και να μην έχει τις απαιτούμενες γνώσεις. Θεωρώ ότι καλύτερα να μην συμμετέχουμε καθόλου, αλλά θα πρέπει να πάρει η ειδική κάθε φορά. Η θεσμοθέτηση του Φεστιβάλ Νερού κάθε καλοκαίρι και η δική μας πρόταση επίσης
κάθε Μάιο, κάθε χρόνο θα υπάρχει η μικρή Ολυμπιάδα, όπως την έχουμε ονομάσει. Τι σημαίνει μικρή Ολυμπιάδα? Έχουμε αθλητικές καταστάσεις όπως το Θόδιο, το κλειστό γυμναστήριο, το κολυμπητήριο και γήπεδα ποδοσφαίρου, τένις. Κατασκευάζεται το γήπεδο της Περαχώρας. Μπορούμε όλες αυτές τις καταστάσεις να τις χρησιμοποιήσουμε και να κάνουμε μία μικρή Ολυμπιάδα με τα συγκεκριμένα ομαδικά και ατομικά αθλήματα και επί μία εβδομάδα στο Λουτράκι να γίνονται τουρνουά από όλη την Ελλάδα στο κάθε άθλημα και θα συσσωρεύονται λοιπόν όλες αυτές οι ομάδες σε διαφορετικό άθλημα κάθε φορά και θα προσπαθούμε δημιουργηθεί μία εβδομάδα αθλητισμού που θα την ονομάσουμε μία μικρή Ολυμπιάδα στο Λουτράκι. Επίσης θέλουμε να θεσμοθετήσουμε ένα φεστιβάλ παραδοσιακών χωρών, ένα τριήμερο πάλι μέσα στο Μάιο. Θέλουμε πάντα να έχουμε καλό καιρό μέσα σε αυτές τις εκδηλώσεις. Άρα μέσα στο Μάιο, εκτός από την Ολυμπιάδα αθλητισμού που θα υπάρχει, θα υπάρξει και το φεστιβάλ παραδοσιακών χωρών με πολλούς παραδοσιακούς συλλόγους που θα έρχονται από όλη την Ελλάδα και είναι, όπως είπαμε, θέμα οργάνωσης και συντηρησμού τα περισσότερα θέματα και στο Δήμο αλλά και στις διοργανώσεις. Το καναβάλι μπορεί να πάρει μία αξία η οποία θα πρέπει να δουλεύεται όλο τον χρόνο. Σίγουρα μπορεί να υπάρχει μία αποδοτικότερη και οικονομικότερη πρόταση πάνω στο καναβάλι του Τρακίου, αλλά θεωρώ, επειδή και το έχω ζήσει προσωπικά, ότι το καναβάλι του Τρακίου θα πρέπει να δουλεύεται όλο τον χρόνο. Από τους φορείς της πόλης που πρέπει να παίξουν ένα ενεργότερο ρόλο από τους πολιτιστικούς και αθλητικούς συλλόγους που έχουν και τις δικές τους προτάσεις, αλλά και το μήνυμα που θα πρέπει να δίνουμε από αυτή τη θέση που έχουμε, το μήνυμα του εθελοντισμού. Όπως το καταφέραμε μέχρι σε ένα συγκεκριμένο ποσοστό, θεωρώ ότι θα πρέπει να το φτάσουμε ακόμα πιο ψηλά και στην πρόταση του καναβαλιού, αλλά και σε όλες τις αθλητικές διοργανώσεις. Είμαι ένα παράδειγμα, όπως είπα και στην προηγούμενη συνεδρίαση, το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Παμπέδων με 5.000 αθλητές 20-21 και 22 Ιουνίου, πάνω από 50 εθελοντές έχουν δηλώσει συμμετοχή στο να βοηθήσουν αυτή τη διοργάνωση. Παρακαλώ να ολοκληρώσουμε. Έχω να πω πολλά όσον αφορά την ανάδειξη περιοχών όπως η Λίμνη Βουλιαγμένης με τον ΚΕΠΟ που έχει μπει στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ, ο δρόμος Περαχώρα Βουλιαγμένης, η ανάδειξη της Λίμνης Βουλιαγμένης και των αρχαιολογικών χώρων, όπως και της αναβίωσης των Ισθηνιακών Αγώνων. Ένα πολύ σημαντικό για μας εγχείρημα που έχουμε ξεκινήσει πολλές διεργασίες, δεν έχω χρόνο όμως να πω περισσότερα. Στο Αλεξάνδρο γίνανε πάνω από 204 εκδηλώσεις σε μία τριετία. Θεωρώ ότι μπορεί όμως να παίξει ένα καθοριστικότερο ρόλο όχι μόνο σε εκδηλώσεις, αλλά και στη δημιουργία αρκετών συνεδρίων και του ιατρικού τουρισμού, αλλά και γενικότερα θεμάτων που έχουν σχέση με την Πελοπόννησο και το Λουτράκι, όπως το τελευταίο συνέδριο των Ιαματικών Πηγών που έγινε στο Λουτράκι. Η ανάδειξη των μονοματιών των Γερανίων και συνεργασίες με τους χορηγατικούς συλλόγους, και βέβαια, όπως έχει πει ήδη σε ΕΣΠΑ, η ανάδειξη των μονοματιών του Γερανίων από το Δήμο Λουτρακίου Περαχώρας έγινε το δρόμο της περιφέρειας Πελοποννήσου. Για πρώτη φορά θεσμοθετήθηκε το τουριστικό πρόγραμμα που γίνεται πλέον από το Δήμο και όχι από την τουριστική ΑΕ, η οποία, όπως γνωρίζετε όλοι, είναι σε πολύ κακή οικονομική κατάσταση. Ο Δήμος Λουτρακίου λοιπόν προχώρησε το 2013-2014 για πρώτη φορά στην ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο στο τουριστικό πρόγραμμα και τις δράσεις για την προβολή του Δήμου. Πολύ σημαντικό εγχείρημα είναι το αεροδρόμιο της Τρίπολης. Υπάρχει τεράστιος ανταγωνισμός και με το ακριβό Ελευθέρω Βενιζέλος, αλλά και το αποδοτικότερο για κάποιους αεροδρόμιο της Καλαμάτας, που παίζουν πάρα πολλά συμφέροντα εκεί. Συγγνώμη και πάλι, κύριε Πρόεδρε, επειδή έχουμε ένα όριο χρονικό. Ωραία, θα σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Θα με συγχωρέσετε γιατί δεν ήμουν προετοιμασμένος για κάτι τέτοιο, κύριοι συνάδελφοι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε και εσείς. Σας ευχαριστούμε, κύριε Καπούρο. Συνεχίζουμε και καλούμε στο βήμα τον υποψήφιο Δήμαρχο του Συνδυασμού Δημοτική Ανανεωτική Παρέμβαση Πολιτών, κύριε Γεώργιο Διόνι.
Καλησπέρα σε όλους σας. Καλησπέρα στο ΕΛΤΙΟ για αυτή τη μεγάλη προσπάθεια που κάνει. Όχι τώρα, εδώ που έχει ξεκινήσει εδώ για 3 χρόνια. Συμφωνήσαμε από την πρώτη στιγμή να υπάρχει αυτή η επιτροπή του ΕΛΤΙΟ. Νομίζω ότι είναι ό,τι καλύτερο βρίσκεται αυτή τη στιγμή για την ανάπτυξη του τουρισμού της πόλεως μας. Για μας ο τουρισμός και ο αθλητισμός αποτελούν το βασικό κεφάλαιο για το Δήμο μας. Αλλά και είναι και μια σημαντική παράμετρο για την αναζωογόνηση, για την τουριστική προβολή. Έχουμε θέσει ως στρατηγικό στόχο για την τόνωση της τοπικής επιχειρηματικότητας την αύξηση του τουριστικού μας προϊόντος. Πιστεύουμε ότι αυτή η προσδοκόμενη αύξηση με πολλαπλά ωφέλη για τον τόπο μας θα μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσα από ένα στρατηγικό σχεδιασμό που θα έχει βασικούς πυλώνες τον εναλλακτικό τουρισμό και τον αθλητικό τουρισμό. Προϋπόθεση αυτής της οικοδόμησης αυτών των πυλώνων είναι η θερμοθέτηση μιας σοβαρής συνεργασίας με το ΕΛΤΙΟ και τους τουριστικούς φορείς που τον απαρτίζουν για το σωστό τουριστικό σχεδιασμό του Δήμου μας. Θεωρούμε ότι πρώτιστα θα πρέπει να εκπονηθεί ένα μακρόχρονο master plan τουριστικής προβολής και ανάπτυξης με αξιοποίηση του νέου ΕΣΠΑ του 2014 του 2020. Πρέπει να αναφέρω ότι ήδη υπάρχει ένα σημαντικό εργαλείο προώθησης του τουρισμού. Ποιο είναι αυτό? Περιφερειάρχης ο κ. Στατούλης υπέγραψε στις 28/8/2013 την ένταξη της πράξης Μυθική Πελοπόννησο συνδυασμένες ενέργειες τουριστικής προβολής της περιφέρειας Πελοποννήσου. Και έχει ένα συνολικό προϋπολογισμό 5.900.000 ευρώ. Το προτινόμενο έργο αποτελείται από ένα πλέγμα συνδυασμένων ενεργειών με σκοπό τον σχεδιασμό, την οργανωμένη και αποτελεσματική προβολή του συνόλου του τουριστικού κεφαλαίου της περιφέρειας Πελοποννήσου. Έχει μάλιστα 9 διακριτά υποέργα όπως διαφημιστική προβολή στο εξωτερικό, ταξίδια, εκθέσεις, ανάπτυξη ειδικών μορφών τουρισμού, διαφημιστική καμπάνια και άλλα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι θα πρέπει να ετοιμαστούμε, να έχουμε έτοιμη ολόκληρη σειρά από προτάσεις για αυτή τη χρηματοδότηση. Σε μια καινούργια μορφή εναλλακτικού τουρισμού, για μας είναι ο εκπαιδευτικός τουρισμός. Είναι η πρώτη φορά που το αναφέρω για την πρωτόγνωρη μορφή τουρισμού αυτή στο Δήμο μας. Έχουμε στα χέρια μας μια βάση δεδομένων για το πώς έχει οργανωθεί εδώ και πολλά χρόνια στη Μάλτα. Και να πούμε, η Μάλτα δεν είναι μια αγγλόφωνη χώρα. Στη Μάλτα λοιπόν από το 2008 την επισκέφτηκαν αποκλειστικά για εκπαιδευτικά προγράμματα εκμάθησης αγγλικής γλώσσας πάνω από 20.000 μαθητές από χώρες Ευρώπης, Ασίας, Αφρικής και Λατινικής Αμερικής. Το κόστος των μαθημάτων αυτών για ένα μήνα πλήρωναν γύρω στα 600 ευρώ και για τα παιδιά και τους συνοδούς ήταν το κόστος ανά εβδομάδα 160 ευρώ. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι έσοδα έχει η Μάλτα για κάθε χρόνο από αυτό τον εναλλακτική μορφή τουρισμού. Έχουμε τις βασικές υποδομές και εμείς στον τόπο μας για να φιλοξενήσουμε αυτό το είδος τουρισμού. Βέβαια θα πρέπει να τονίσω σε αυτό το σημείο ότι βασικό εργαλείο του εκπαιδευτικού τουρισμού είναι η λειτουργία της νέας βιβλιοθήκης, το Λουτράκι, καθαρά ως ηλεκτρονικής όπως την είχαμε σχεδιάσει. Αποτέλεσμα της οργάνωσης βιβλιοθήκης θα είναι σημαντική συμβολή στη μαθησιακή, εκπαιδευτική και την ερευνητική ανάπτυξη του Δήμου μας σε συνεργασία με ακαδημαϊκά εκπαιδευτικά ιδρύματα, επαγγελματικούς συλλόγους και επιχειρήσεις. Οι τρεις μορφές που πρέπει να αναπτύξουμε στον τουρισμό είναι η τουριστική προβολή της πόλης, η οικονομική ανάπτυξη και ο μαζικός και ο σωματιακός αθλητισμός.
Με το Ράλι Ακρόπολης υπάρχουν τελευταία πολλά προβλήματα και μετά τις ανακοινώσεις που έκανε η Επιτροπή του Ράλι, είναι η διατήρηση του Ράλι Ακρόπολης. Γνωρίζουμε όλοι τι μεγάλη προσπάθεια έγινε το 2009 και πόσα χρήματα δαπανώνται κάθε φορά στο Ράλι Ακρόπολης. Έγινε από Πανεπιστήμιο το 2012, από Πανεπιστήμιο του Λονδίνου. Έγινε μια μελέτη κατά τη διάρκεια του Ράλι Ακρόπολης. Δεν μπορεί να φανταστεί ότι η μελέτη που έγινε ήταν ότι κατά τη βδομάδα του Ράλι Ακρόπολης πέφτανε στην περιοχή, στην ευρύτερη, πάνω από 7 εκατομμύρια ευρώ. Γιατί μπορεί κανείς να συνειδητοποιήσει ότι εγώ πήρα μόνο 100 ευρώ ή 1000 ευρώ ή 500 ευρώ, αλλά είναι πάνω από 7 εκατομμύρια. Το δε κόστος της διαφήμισης για το Δήμο μας, για το Λουτράκι, τις συγκεκριμένες ημερομηνίες, είναι το κόστος της διαφήμισης αυτού για να το κάνεις διεθνώς, είναι πάνω από 700.000 ευρώ. Είναι το κόστος. Η σκέψη μου είναι για την αποκατάσταση του ΧΑΔΑ. Πιστεύω ότι ο ΧΑΔΑ αργά ή γρήγορα θα κλείσει. Ο ΧΑΔΑ είναι πάνω από 300 στρέμματα, διότι πιστεύω ότι θα διαμορφωθεί για το μάζεμα των απορριμμάτων η περιφέρεια προχωράει. Ο χώρος του ΧΑΔΑ είναι πάνω από 300 στρέμματα. Εκεί θέλω να δημιουργήσουμε μια πίστα motocross, mountain bike, BMX, καθώς και τη δυνατότητα της χρήσης της υπερηδικής διαδρομής του Ράλι Ακρόπολης. Για μένα αυτό είναι ένα όραμα και θα μαγνητήσει χιλιάδες, για να μην πω εκατομμύρια κόσμο. Εάν έχει πάει κανείς στις Σέρες για να δει τι έχουν φτιάξει από πριν μερικά χρόνια, την επισκεψιμότητα που έχουν οι Σέρες πάνω σε αυτό το γήπεδο, το χώρο που έχουν κάνει για τους αγώνες μόνο όμως μοτοσυκλέτας. Η αξιοποίηση του κολυμπητηρίου που ανέφερε προηγουμένως ο κύριος Δήμαρχος, ήμουνα ο πρώτος, είχα κάνει τα εγγένεια, αν θυμάσαι καλά, στο τέλος του 10, φεύγοντας από τη Δημοτική Αρχή, είχα πει από την πρώτη στιγμή ότι πρέπει να φτιαχτεί ο κόμβος. Είναι το μοναδικό πράγμα για να γίνουν μεγάλοι πανελλαδικοί αγώνες. Πιστεύω ότι είναι το πρώτο μέλημά μας να φτιαχτεί ο κόμβος του κολυμπητηρίου για να μπορούν να έρθουν πανελλήνιοι αγώνες. Είδατε, ακούσατε από τον πρόεδρο του SDO φέτος την επισκεψιμότητα που έχει αυτό το κολυμπητήριο, για το οποίο θυμάστε πάρα πολύ καλά, δεν μιλάω πολιτικά, πόσο είχα κατηγορηθεί. Είναι ένα σημείο αναφοράς για την πόλη μας και μπορεί να φέρει πάρα πολύ και μεγάλη επισκεψιμότητα. Μιλώντας με τον κύριο Διαθεσόπουλο, τον πρόεδρο της Κολυμπητικής Ομοσπονδίας, ότι μπορεί να φιλοξενήσει τουλάχιστον 2 με 3 πανελλήνιους αγώνες, αυτό πάει να πει ότι υπολογίζουμε περίπου 15.000 διανυκτερεύσεις το χρόνο μόνο και μόνο το κολυμπητήριο. Επειδή πολλοί μπορεί να με ρωτήσουν τι θα κάνουμε με τα γήπεδα, θα πω ότι είχα μια συμφωνία με τη διοίκηση του Ολυμπιακού Λουτρακίου, το γήπεδο του Ολυμπιακού Λουτρακίου να μισθωθεί το Δήμο και ο Δήμο να φτιάξει ένα πάρα πολύ ωραίο γήπεδο με χορτάρι 4ης γενιάς, το οποίο να έχει κερκίδες γύρω-γύρω και προβολής και να χρησιμοποιηθεί και ως γήπεδο αγώνων, αλλά και σαν προπονητικό γήπεδο για να μπορούν οι ομάδες να βοηθηθούν πάρα πολύ. Νομίζω ότι είναι μέσα στο κεντρικό ιστό του Λουτρακίου. Έχει γίνει μια άτυπη συμφωνία με τον Ολυμπιακό Λουτρακίου. Θα είναι στο πρόγραμμά μας ώστε να βοηθήσουμε πάρα πολύ τις αθλητικές ομάδες. Υπάρχει μια αυξητική τάση για αγώνες ποδηλασίας αλλά και τριάθλου. Ο Δήμος μας προσφέρει όλες τις φυσικές υποδομές για τη διοργάνωση τέτοιων αγώνων και μπορεί να φέρει πάρα πολλούς αγώνες και διανυκτερεύσεις στην ευρύτερη μας περιοχή. Θέλουμε να κάνουμε προσκλήσεις σε ξένους συλλόγους, πάντα με συνεργασία με το LDO, για να μπορεί ο Δήμος μας να είναι μια ιδανική τοποθεσία για προετοιμασία για όλα τα αθλήματα. Θέλουμε να αξιοποιήσουμε επίσης τη Διόρεγα για διοργάνωση αγώνων SUP crossing και κανόε. Θέλουμε
να συνεργαστούμε με τη Σχολή Μηχανικού ώστε να μετατρέψουμε το σκοπευτήριο σε ένα σύγχρονο σκοπευτήριο που θα μπορούν να γίνονται διεθνείς αγώνες. Δίπλα στο κολυμπητήριο θέλουμε να κατασκευάσουμε 4 με 6 γήπεδα τένις. Θέλουμε την ευρύτερη περιοχή μαζί με το κλειστό το γυμναστήριο να γίνει μια τεράστια αθλητική εγκατάσταση που θα βοηθήσει πάρα πολύ σε αγώνες και να φέρει πάρα πολλές διανυκτερεύσεις. Θέλω επίσης να πω ότι το Σεπτέμβριο του 2010 είχαμε υποβάλει στο επιχειρησιακό πρόγραμμα του ΕΣΠΑ, ψηφιακή σύγκληση, πρόταση χρηματοδότησης της πράξης ψηφιακές υπηρεσίες για πολιτιστικούς τόπους δρόμενα στο Δήμο. Αυτή εγκρίθηκε, αυτή που είχαμε καταθέσει εμείς στο ΕΣΠΑ το Σεπτέμβριο του 2010, εγκρίθηκε με προϋπολογισμό 143.600 ευρώ το Νοέμβριο του 2011. Μέχρι τώρα όμως δεν έχει γίνει τίποτα και νομίζω ότι αυτό θα ήταν ένα μεγάλο προϊόν για την διαφήμιση και την ανάπτυξη του τουριστικού προϊόντος της πόλεως μας. Θα αναφέρω ένα άλλο πράγμα που το ανέφερε ο νομίζω και ο Δήμαρχος. Τελειώνω. Ότι πρέπει με συνεργασία με το LTO και με το Σύλλογο των Ξενοδόχων που έχει γίνει μια μεγάλη προσπάθεια, θα προσπαθήσουμε σε κυβερνητικό επίπεδο να αναπτυχθεί και να μπορέσει να λειτουργήσει το αεροδρόμιο της Τρικόλεως. Νομίζω για την ευρύτερη περιοχή μας είναι το νούμερο ένα θέμα που μας απασχολεί. Όταν έχουμε να συγκριθούμε με το πανάκριβο αεροδρόμιο Ελευθερίου Βενιζέλος, πρέπει να βρούμε την εναλλακτική λύση του αεροδρομίου της Τρικόλεως. Τέλος, σαν δημοτική ανανεωτική παρέμβαση πολιτών, για να τελειώνω, θεωρώ σημαντικότατη τη συνεισφορά του LTO στην υλοποίηση όλων των προηγουμένων δράσεων στη νέα δημοτική περίοδο. Γι' αυτό το λόγο έχουμε την πρόθεση να οικοδομήσουμε μια σταθερή σχέση συνεργασίας για όφελος την προκοπή του Δήμου μας και την τουριστική μας προβολή. Μπορούσα να αναπτυχθώ πάρα πολύ, αλλά επειδή δεν υπάρχει χρόνος για το θέμα του ΣΠΑ, είναι ένα έργο για το οποίο έχω κατηγορηθεί εγώ προσωπικά πάρα πολύ. Παρόλο που όλοι λένε ότι είναι ένα στολίδι, αλλά το μόνο θα πω ότι το 2010 πρώτη φορά που λειτουργήσε, τις 42.000 λούσεις που είχαμε, το μεγαλύτερο ποσό λούσεων από τότε που είχαν δημιουργηθεί τα λουτρά, το 2010 τις κάναμε τις 92.95.000 λούσεις. Και το Σεπτέμβριο του 2010, για όλο το Σεπτέμβριο είχαμε, τότε που είχε πάρει μπρος και είχαμε και την εξωτερική πλησίνα, είχαμε 900 με 950 λούσεις την ημέρα. Οι 95.000 λούσεις το 2012 φτάσαν τις 28.000. Θα προτιμούσα τις 95.000 λούσεις, η Δημοτική Αρχή να τις είχε κάνει 200 και το Γιόνι αν έβρισκε τίποτα να τον πήγαινε στον εισαγγελέα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε τον κύριο Γιόνι. Το λόγο δίνουμε στον υποψήφιο δήμαρχο του Συνδυασμού Αδέσμευτη Δημοτική Κίνηση, κύριο Παύλο Παύλου. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να σας αναγνώσω επιστολή που λάβαμε από εκπρόσωπο του κυρίου Παύλου πριν την έναρξη της συνεδρίασης, Μητράκη 75-2014, Προσδιοτικό Συμβουλίο Μητράκη Tourism Organization, αξιότιμα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του LTO. Θα ήθελα να σε ενημερώσω ότι λόγω έκτακτης υποχρέωσης για συνάντηση που είχε από μακρόν ζητηθεί και θα πραγματοποιηθεί σήμερα, δεν θα μπορέσω να παρευρεθώ στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού. Σας επισυνάπτω το πρόγραμμα που περιέχει τις θέσεις που η παράταξή μας προτείνει σχετικά με τις ενέργειες που θεωρούμε ότι απαιτούνται για την προώθηση του τουρισμού στο Δήμο μας. Με κίνηση Παύλος Παύλου. Συνεχίζουμε με τον υποψήφιο Δήμαρχο με τον Συνδυασμό Λαϊκή Συσπήρωση, κύριο Χρήστο Σημακόπουλο. Thank you.
κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ, ευχαριστώ το LTO για την πρόσκληση και ευχαριστώ όλους τους συγκάτοικους και δημότες που παρευρίσκονται σήμερα. Δύο κουβέντες για το ποιος είμαι. Εγώ δεν είμαι ανεξάρτητος. Είμαι εξαρτημένος. Εκπροσωπώ τη λαϊκή συσπήρωση που στηρίζεται επίσημα από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Οι θέσεις μας λοιπόν, όσο μπορώ να πω έτσι μερικά πράγματα. Μας ζητάτε να τοποθετηθούμε πάνω στο τουριστικό πρόγραμμα. Βέβαια, εδώ και καιρό και χρόνια ακούμε ότι ο τουρισμός είναι το παν για τη χώρα μας. Τουρισμό είχαμε και παλαιότερα, τουρισμό έχουμε και τώρα. Και πέρυσι είχαμε αύξηση του τουριστικού αριθμού των επισκεπτών κατά 2-2,5 εκατομμύρια, αν δεν κάνω λάθος. Καλυτέρευσε η ζωή των εργαζομένων. Και σε σχέση τώρα να πάμε πιο πέρα. Κάθε ανάπτυξη έχει δύο παράγοντες που λέει ανάπτυξη και ποιος ωφελείται. Για να δούμε από αυτήν την ανάπτυξη των τόσο χρόνων του 5 και του 6% και του 4 και την ανάπτυξη και την υποβάθμιση τώρα του μείον 4 και του μείον 5 ποιοι έχασαν. Εμείς λοιπόν λέμε τουρισμός βεβαίως, αλλά για ποιους. Έχει η εργατική τάξη το δικαίωμα να πάει για τουρισμό. Έχουν οι άνεργοι. Έχουν οι επαγγελματίες που ο ένας μετά τον άλλον κλείνει ή βρίσκεται στα πρόθυρα να κλείσει. Έχουν οι συνταξιούχοι. Δεν είμαστε προφανώς κατά του τουρισμού, είμαστε υπέρ και πολύ μάλιστα. Με τη διαφορά ότι εγώ θα μιλήσω για αυτούς που εγώ θέλω να πιστεύω ότι τους εκπροσωπώ και παλεύω για τα συμφέροντά τους. Η ανάπτυξη που θα γίνει, με τι μισθούς θα γίνει, 400 ευρώ, 500 ευρώ. Για την πόλη μας εδώ και στο πρόγραμμά μας που το μοιράζουμε έχουμε μερικά πράγματα. Ανάμεσα στα άλλα, την αναβάθμιση της Διώρυγας, η οποία βεβαίως και πρέπει να παραμείνει στο κράτος. Ο χώρος πραγματικά πρέπει να αναμορφωθεί και να γίνει ένα στολίδι, γιατί είναι ένα στολίδι. Να σταματήσει η υποβάθμιση των περιοχών της λίμνης Βουλιαγμένης, Σχήνου, Στραβά, ακόμα και να πάμε και μέχρι τη Μαυρολίμνη, πάρα πολλές ομορφιές επιτόπων. Το ζήτημα είναι ποιοι έχουν τη δυνατότητα να τις απολαύσουν, γιατί πια δεν έχουμε ούτε βενζίνη να βάλουμε να πάμε μέχρι τη Μαυρολίμνη και να γυρίσουμε. Και δύο πράγματα, τρία, δεν θα χρειαστώ άλλο χρόνο. Εμείς είμαστε κατά του Δήμου επιχειρηματία. Γιατί κατά τη δική μας άποψη το κολυμπητήριο πρέπει να είναι δωρεάν για την ανάπτυξη, για τον αθλητισμό
για την νεολαία και στα χέρια του Δήμου μόνο. Το ΔΕΣΠΑ, το υδροθεραπευτήριο, λέει μια λέξη μόνο του, υδροθεραπευτήριο. Τι θα πει αυτό? Ότι αυτοί που πάνε εκεί έχουν ανάγκη από υπηρεσία υγείας. Τι λέμε λοιπόν, τι προτείνουμε? Ότι προφανώς αυτό θα πρέπει να είναι στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Και προφανώς θα πρέπει να ανήκει στο κράτος και όλη η πολιτική να είναι στηριγμένη εκεί και να αποτελέσει μοχλό ανάπτυξης για την περιοχή, γιατί απλούστατα θα μπορεί όλος ο ελληνικός λαός να επισκέπτεται αυτό το υδροθεραπευτήριο και να θεραπεύεται, βεβαίως με ευθύνη του κράτους και όχι του Δήμου. Εύχομαι η πόλη μας να έχει ανάπτυξη, γιατί όλοι τη θέλουν. Και εύχομαι να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις ώστε η πόλη μας και οι κάτοικοι να βελτιώσουν την οικονομική θέση τους και φυσικά και το πολιτιστικό και πνευματικό επίπεδο. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον κύριο Σημακόπουλο. Καλούμε στο βήμα τον υποψήφιο Δήμαρχο με τον Συνδυασμό Πρωτοβουλία Πολιτών, κύριο Δημήτρη Στάμου. Κυρίες και κύριοι, αγαπητέ Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη του Συμβουλίου του ΕΛΤΙΟ, θεωρώντας ιδιαίτερη τιμή την πρόσκληση να συμμετάσχω σε αυτό το φόρουμ ως επικεφαλής του Συνδυασμού Πρωτοβουλία Πολιτών, αισθάνομαι το βάρος της ευθύνης που έχει η ενασχόληση με το κορυφαίο αυτό θέμα που ασχολούμεθα, τον τουρισμό. Ο τουρισμός αποτελούσε, αποτελεί και πρέπει να αποτελεί τη βιομηχανία για τον μοχλό ανάπτυξης του Δήμου, ιδιαιτέρως της Μητρόπολης του Λουτρακίου. Και είναι, όπως γνωρίζουμε όλοι, η κύρια μορφή ενασχόλησης που μπορεί να κινεί διαδικασίες ανάπτυξης και να δημιουργήσει θέσεις εργασίας σε τομείς ακόμη που δεν συνδέονται άμεσα με αυτό. Οι παραδοχές όμως, δυστυχώς, για την κατάσταση που επικρατεί, είναι απογοητευτικές. Άλλωστε το ομολογούν οι εκπρόσωποι των εμπλεκομένων φορέων, το είπε προηγουμένως και ο Πρόεδρος. Το ζητούμενο είναι να αναζητήσουμε τρόπους για να βγούμε από αυτή την τουριστική ερήμωση και το τέλειο. Οφείλαμε και δυστυχώς δεν το πράξαμε να δώσουμε έμφαση στην προσαρμογή του τουριστικού προϊόντος στα νέα δεδομένα της τουριστικής αγοράς. Να το κωδικοποιήσουμε και να το εμπλουτίσουμε, ώστε να προσεγγίσουμε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο εύρος πελατειακού κοινού από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Με την έννοια αυτή και με συνέστηση της τεράστιας σημασίας που έχει για τη βιωσιμότητα αυτού του τόπου και εννοώ βεβαίως ολοκλήρου του Δήμου ο συγκεκριμένος τομέας, πρέπει να έχουμε ως βασική προτεραιότητα τη συστηματική και μεθοδική προσέγγιση των αγορών με πρωτοβουλίες ανάδειξης των πλεονεκτημάτων που μας έχει απλόχερα χαρίσει η φύση. Τα τελευταία χρόνια όλη η τουριστική δραστηριότητα ήταν συνδεδεμένη με τη λειτουργία μόνο και μόνο του καζίνου και παραμελήθηκαν, όπως είναι γνωστό και παραδεκτό, οι υπόλοιπες μορφές τουριστικής δραστηριότητας. Επιπλέον, ο σχεδιασμός γινόταν εντελώς αποσπασματικά, χωρίς στρατηγική και προοπτική, με δόσεις εσωστρέφειας και ίσως μερικές φορές καχυποψίας, κίνητρο ή στόχο το ατομικό ή το εφήμερο όφελος. Σε δημοτικό επίπεδο, η προβλεπόμενη τουριστική επιτροπή δεν συγκροτήθηκε και η διάθεση κονδυλίων για την τουριστική προβολή και ανάπτυξη μειωνόταν συνεχώς. Δεν είναι η ώρα όμως
μεμσημειρώντας να επαναλαμβάνουμε τις ίδιες απογοητευτικές διαπιστώσεις. Το τουριστικό προϊόν που μπορεί να προσφέρει ο Δήμος μας είναι τεράστιο και ποικιλόμορφο. Ιδιαιτέρως η παλαιά κοσμοπολίτικη Λουτρόπολη πρέπει να αναζωογονηθεί. Ένα brand name που για το μεταλλικό μας νερό έσβησε με το κλείσιμο των εμβιαλωτηρίων και για τις ιαματικές πηγές κινδυνεύει να απαξιωθεί, πρέπει να μπει στις πρώτες θέσεις της διεθνούς αγοράς, εκεί που μας αξίζει. Η δημιουργία όμως του μεγαλεπίβολου σύγχρονου ΣΠΑ δεν συνδυάστηκε ούτε στηρίχθηκε σε ενέργειες και πολιτικές που θα προωθούσαν το θερμαλισμό ως το βασικό χαρακτήρα του τουριστικού προϊόντος με παράπλευρα ωφέλη. Σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, τα τελευταία χρόνια, όπως γνωρίζετε, ιδιαίτερα εσείς οι ασχολούμενοι και στελέχοι του ΕΛΤΙΟ, έχουν επέλθει θεσμικές διαφοροποιήσεις στο πλαίσιο ανάπτυξης των θερμαλιστικών δραστηριοτήτων. Οι άμεσες βασικές ενέργειες, λοιπόν, που πρέπει να ολοκληρωθούν μέχρι το τέλος αυτού του έτους, του 2014, για να αναπτυχθεί και πάλι ο θερμαλισμός στο Δήμο μας, είναι η ολοκλήρωση της αδειοδότησης των ιαματικών πηγών από τις αρμόδιες κρατικές αρχές και η αναγνώριση της πηγής ποσιθεραπείας στο παλαιό κτίριο δίπλα στους καταράκτες. Πέραν αυτών, γνωρίζουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, με πρόσφατες ρυθμίσεις, προωθεί τη χρήση των φυσικών ιαματικών πόρων για την πρόληψη, θεραπεία και αποκατάσταση προβλημάτων υγείας, σε διασυνοριακό μάλιστα επίπεδο. Είναι προφανές λοιπόν ότι ανοίγεται ένα πεδίο σημαντικών ευκαιριών για τον τόπο, καθώς διαθέτουμε όλες τις προϋποθέσεις και όλα τα πλεονεκτήματα, ώστε να αναδειχθεί και πάλι ο Δήμος ως τόπος και θέρετρο ιαματικού τουρισμού, να ακολουθήσει άλλες ευρωπαϊκές πόλεις που συνδυάζουν θεραπεία και ψυχαγωγία, καθιστώντας σταδιακά τον ασθενή και τουρίστα υπερηγητή. Ένα σύγχρονο και ανταγωνιστικό προϊόν, άλλωστε, θα πρέπει να καλύπτει και άλλες δραστηριότητες, όπως αθλητικές και περιηγητικές. Έχουμε τις υποδομές και δεν θέλω να τις αναφέρω λεπτομερώς. Το Λουτράκι ως όριμος τουριστικός προορισμός θα μπορούσε σε αυτή την περίπτωση να αναλάβει ρόλο συντονιστή όσον αφορά το σχεδιασμό και την ανάπτυξη ολόκληρου του Δήμου, όλων των περιοχών και όλων των δραστηριοτήτων. Θα αναφέρω επιγραμματικά κάποιες από αυτές. Η Άγιοι Θεόδωροι, ο τόπος καταγωγής μου, ως πρώτη επαφή του πληθυσμού του Λεκανοπεδίου, της πρωτεύουσας με τον τουριστικό μας Δήμο, θα πρέπει να μπει στις τουριστικές προτεραιότητες, διαθέτοντας μια από τις ωραιότερες παραλίες, όπως ξέρουμε, τα Πευκάκια, αλλά και να γίνει κύριος και εναλλακτικός προορισμός προσέλκυσης τουριστών, αθλητών ή μαθητών. Στα Ίσθμια θα πρέπει να αναδειχθεί ο αρχαιολογικός χώρος, να αναβιώσουν οι Ισθμιακοί αγώνες, ώστε να αποτελέσουν παγκόσμιο πόλο έλεξης τουριστών. Ο Ισθμός και η περιοχή του, μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς, να τύχουν τις αρμόζουσες ανάδειξης, αλλά και να γίνουν πραγματική πύλη της Πελοποννήσου. Η Περαχώρα, τα Πίσια, ο Σκήνος, τόποι ιδιαίτερης πολιτιστικής αξίας και φυσικού κάλους, να γίνουν σημαία αναφοράς εναλλακτικών μορφών τουρισμού, αγροτουρισμού, περιπατητικού, ορειβατικού και ούτω καθεξής. Η Λίμνη Βουλιαγμένη και το Ηραίο, όπου το φυσικό κάλος συναντά την ιστορία και ο συνδυασμός βουνού και θάλασσας χαρίζουν εικόνες απαράδειγες ομορφιάς και οι καταπληκτικές αρτογραμμές και παραλίες ολόκληρου του Δήμου, δεν μπορεί να παραναγίνουν και να αποτελέσουν σημεία προβολής του τόπου. Ειδικό βάρος θα πρέπει να δοθεί στο θρησκευτικό προσκυνηματικό τουρισμό, καθώς διαθέτουμε, όπως είναι γνωστό, θρησκευτικά μνημεία παγκοσμίου ενδιαφέροντος. Για την ανάδειξη και τουριστική εκμετάλλευσή τους, όπως απαιτείται συνεργασία με την Εκκλησία της Ελλάδος, θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι ο επικεφαλής Μητροπολίτης του Αρμοδίου Συνοδικού Γραφείου, ο Δωδώνης Χρυσόστομος, έχει ήδη ενημερωθεί ώστε να υπάρξει πρωτόκολλο συνεργασίας αμέσως. Όπως το ανέφερα, απαιτείται όμως στρατηγική προσέγγιση στον αγώνα. Με συμμετοχές σε εκθέσεις, προωθητικές ενέργειες, σύγχρονης μορφής, που
που θα δώσουν αυτή τη φορά το στίγμα του προορισμού τόσο σε εμπορικούς επισκέπτες και καταναλωτές, πρωτίστως όμως με δράσεις προβολής, με ανοίγματα σε νέες αγορές, με στόχο τη μεγιστοποίηση του προσδοκόμενου αποτελέσματος. Για να συμβεί αυτό, απαιτείται η δημιουργία σταθερού στρατηγικού προγράμματος, συνδυαστικής ανάδειξης και αξιοποίησης όλων των μορφών τουρισμού, αλλά και η διασύνδεση των πυλώνων ανάπτυξης του τόπου μας, του τουρισμού, του πολιτισμού και του αθλητισμού. Προς το σκοπό αυτό, εμείς είμαστε πεπισμένοι ότι ο Δήμος θα πρέπει να αναλάβει συντονιστικό ρόλο σε συνεργασία άμεση με τον ΕΛΠΙΟ, που διαθέτει βεβαίως τη γνώση και την ειδίκευση. Σας ευχαριστώ και σας εύχομαι καλή δύναμη και καλή επιτυχία στο έργο σας.